Κύριε Τσικριτσί, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, να πω ότι είμαι και δήμαρχος Κυρνάδας. Ναι, το θυμόμαστε. Θα σας πω, κύριε δήμαρχε, δεν θέλω να μιλήσω για το κοινό μας παρελθόν. Θα πω το όνομα Άρης Γαϊτάνης και θα πω και ότι στον Τύρναβο έρχομαι όλες τις απόκριες τα τελευταία 15 χρόνια. Επίσης, οριακά νόμιζα θα σας ρωτώ για τις προετοιμασίες εν ώψη τριημέρα και όχι για τις προετοιμασίες των μπλόκων, να ξέρετε. Ένα πολύ, πάρα πολύ ωραίο καρναβάλι που διοργανώνουμε λέγεται Επιστροφή στις ρίζες μας. Ουσιαστικά δείχνουμε την παράδοση στην Άβου αλλά και την σάτυρα που θα επικρατήσει και τα αντιπολεμικά μηνύματα που θα περάσουν στο φετινό μας καρναβάλι. Γιατί εκτός από διασκέδαση περνάμε και τέτοια πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε τα καρναβάλια το κάνουν αυτό. Θα είμαι και εγώ εκεί λοιπόν, όπως κάθε χρόνο. Θα αντιστείλουμε για ρεπορτάζ να ξέρετε. Οπότε. Δίνω ρεπορτάζ κάθε φορά. Το ξέρω, δεν ξέρω. Εργασία και χαρά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα σοβαρά, κύριε Τσικριτσί. Να περάσουμε στα άλλα που μου κάνετε ερώτηση. Θεωρούμε πολύ σημαντικό καταρχήν και θεωρούμε ότι επιτεύχθη ένας σημαντικός στόχος μας να έρθουμε σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι ότι αναμένουμε από τον ίδιο ουσιαστικές λύσεις τα προβλήματά μας μέσω των απαντήσεών του. Είναι κάποια αιτήματα τα οποία είναι χρόνια, κάποια αιτήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο εδώ τα τελευταία 10-15 χρόνια και πραγματικά μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να έχουμε εξαθλειωθεί, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα που θέλουμε να θέσουμε, το ζήτημα των πλημμυρών της Θεσσαλίας από τον Ντάνιελ. Μιλάμε τώρα ακόμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν στρέμματα τα οποία είναι κάτω από το νερό ακόμη. Mm-hmm. Δεν έχουν φύγει τα νερά. Και αναμένουμε τις λύσεις και γι' αυτό ουσιαστικά αγωνιζόμαστε για να δώσουμε, να πάρουμε απαντήσεις και να πάρουμε απαντήσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Επίσης, βάζουμε και τα ζητήματα των ελληνοποιήσεων, των παράνομων και των ανθρώπων εισαγωγών. Βάζουμε και το ζήτημα το πολύ μεγάλο για εμάς, το να πουλούν οι αγρότες σε εξευθελιστικές τιμές και καρτέλ μεγαλοεμπόρων και διάφορων ιστοριών άλλων, να λιμένονται τον κόπο του αγρότη, αλλά και να κερδοσκοπούν εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή. Δεν μπορείς να πουλάς ένα φρούτο, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Τύρναβο 50 και 60 λεπτά και στον καταναλωτή να φτάνει στο ράφι στα 2 ευρώ περίπου. Μάλιστα. Κάποιος κερδοσκοπεί. Κύριε Τσικριτσί. Αυτό δεν είναι τωρινό, το φαινόμενο είναι χρόνιο. Στείλατε στον Πρωθυπουργό 9 αιτήματα. Είναι κόκκινη γραμμή αυτά τα 9 αιτήματα ή είναι και ένα ακόμα. Ξέρετε ότι σε κάποια. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Είναι, να πούμε τι είναι καταρχήν. Καταρχήν, κόκκινη γραμμή είναι ότι αν δεν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, όλο και περισσότεροι συνάδελφοί μου θα βγουν στην ανεργία και θα εγκαταλείψουν να καλλιεργούν. Και ξέρετε, χωρίς αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν μπορούμε να έχουμε αυτάρκεια ως χώρα. Ήδη εισάγουμε πάρα πολλά προϊόντα. Για εμάς είναι αιτήματα τα οποία είναι αιτήματα επιβίωσης. Πρέπει να λυθούν, πρέπει να δοθούν, όπως είναι το αγροτικό αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Όπως είναι 7 λεπτά η κιλοβατόρα στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο δεν κοστίζει κάτι στην κυβέρνηση, ούτε κοστίζει το άλλο. Ούτε το πετρέλαιο κοστίζει. Όπως υπάρχουν και σε άλλες αγροτικά πετρέλαια, υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Αναστολή και της νέας ΚΑΠ που φέρνει πολλούς και νέους περιορισμούς στην αγροτική κτηνοτροφή και παραγωγή και γι' αυτό βλέπουμε και το αίτημα αυτό και αναμόρφωση και την αναμόρφωση βεβαίως το έχουν και οι συνάδελφοί μας και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι στην Ολλανδία, όπως είναι στην Γερμανία. Μπαίνει αυτό το ζήτημα πανευρωπαϊκά. Μάλιστα. Διότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξωθούν τους αγρότες εκτός επαγγέλματος ουσιαστικά. Είναι όμως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλες τις αγροτικές παραγωγές. Είτε αυτό λέγεται βαμβάκι, είτε αυτό λέγεται αχλάδι, είτε λέγεται αυτό σταφύλι, είτε αυτό λέγεται ροδάκινο. Προσέρχεστε λοιπόν με μια κόκκινη γραμμή. Τι λέτε? Προσέρχεστε στη συζήτηση, στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό με μια κόκκινη γραμμή. Άμα mm-hmm. δεν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα... Μάλιστα. Η γραμμή έχουμε πέσει ήδη στον κρεμό και από κάτι κλαδιά κρατιόμαστε για να μην σπάσουμε τα κεφάλια mm-hmm. μας. Είστε σαφείς. Αν δεν γίνουν και αυτά ώστε να ξαναέλθουμε πάλι στην επιφάνεια, είναι σίγουρο ότι η καταστροφή μας είναι δεδομένη. Κύριε Τσικριτσί. Ναι, πείτε μου.
Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αναγκαστικά ο χρόνος τελειώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένω στο καρναβάλι. Εννοείται. Γεια σας.